Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας της Σούζαν Νίτον που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως δράστη ψυχρό και κοινικό χωρίς ψυχοπαθολογία, ο γενικός υπεράσπισης του 27χρονου Χανιώτη εμφανίζει τον πελάτη τους μετανιωμένο για το κακό που προξένησε στην άτυχη Αμερικανίδα βιολόγο, η οποία βρήκε τραγικό τέλος στα χέρια του. Ο Παντελής Ζέλιος, μιλώντας στην Κρήτη TV, επισημαίνει πως αυτό που ζητά ο εντολέας του είναι να αποδοθούν τα πραγματικά γεγονότα, ξεκαθαρίζοντας πως ο 27χρονος δεν αρνείται την ανθρωποκτονία, αλλά το βιασμό. Δηλώνει βαθύτατα μετανιωμένος για το κακό που προξένησε. Αυτό όμως που ζητάει είναι να δικαστεί και να καταδικαστεί για αυτό που πραγματικά έκανε. Δεν αναφέρομαι στο γεγονός της ανθρωποκτονίας, αναφέρομαι στο γεγονός του βιασμού. Η οικογένεια της Θανούς έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εκφράζουν μάλιστα την ικανοποίησή τους με το αποτέλεσμα της ανακριτικής έρευνας που ολοκληρώθηκε και δεν άφησε κανένα σημείο της βάναυσης ανθρωποκτονίας αδιερεύνητο. Ο Χανιώτης δικηγόρος μίλησε επίσης και για κάποια αντικρουόμενα, όπως είπε, ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση, ενώ αναφερόμενος στην ψυχιατρική έκθεση που συντάχθηκε, τόνισε πως χρήζει περαιτέρω μελέτης. Υπάρχει η διαδικασία, η ζωντανή, η προφορική, προκειμένου όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν, να διευκρινιστούν και να αποσαφινιστούν. Δεν διαπίστωσαν ούτε μία ψυχοπαθολογία οι ψυχίατροι που εξέτασαν τον κατηγορούμενο. Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διέπραξε το έγκλημά του με απόλυτη απάθεια και ηρεμία. Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας που μόλις ολοκληρώθηκε για το άγριο έγκλημα της βιολόγου τον Ιούλιο του 2019 στα Χανιά, φέρεται να κατέθεσαν και άλλες γυναίκες που ήταν υποψήφια θύματα του 27χρονου. Πάντως, στην παρούσα χρονική στιγμή και οι δύο πλευρές βρίσκονται εν αναμονή της έκδοσης του σχετικού βουλεύματος από τις δικαστικές αρχές Χανίων, καθώς και του προσδιορισμού της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, δεδομένου ότι το 18μηνο της προσωρινής κράτησης του 27χρονου εκπνέει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ωστόσο, επιθυμία της οικογένειας του θύματος είναι να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία. Οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση σοκ και μέχρι τώρα είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Όπως είπα, είναι ευχαριστημένοι από τις ελληνικές αρχές και έχουν εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.